Υγείας για την τήρηση των ηθικών κανόνων στη βιοειδική. Θέλω να προσθέσω ότι η κυρία Μπενάκη προσωπούσε και προσωπικά με την Ακαδημία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών. Την Ένωση Κοινωνικών Ακαδημιών που συνέτρεξε τον κώδικα διοντολογίας είναι συνσυντάκτη των διοντολογικών του κώδικα που προγνωρίζει από πρώτα γέννη. Ορίστε, κύριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ωραία εισαγωγή. Πράγματι τώρα εισερχόμαστε στο κανονιστικό πεδίο, σε μια ατμόσφαιρα διαφορετική από αυτή που παρακολουθούσα μέχρι τώρα, δηλαδή του πώς φορμάρονται σε κανόνες δικαίου όλες αυτές οι αρχές οι οποίες προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Να διορθώσω και να προσέξετε σε σχέση με το πρόγραμμα, ότι δεν είναι κώδικας κανόνων ηθικής στη βιοιατρική έρευνα μόνο, όπως γράφει το πρόγραμμα, αλλά πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κανόνων Ηθικής στην επιστημονική έρευνα. Και αυτό έχει σημασία, διότι δεν αναφέρεται μόνο στις βιοιατρικές επιστήμες, αλλά περιλαμβάνει όχι μόνο θετικές δηλαδή, αλλά περιλαμβάνει και τις θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές, τις επιστήμες της συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να γίνουν κάποιες εξειδικεύσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το μέλλον. Αυτός λοιπόν ο Ευρωπαϊκός Κώδικας που εδώ αναφέρεται ως αναθεωρημένος, στηρίζεται στον προϋπάρξαντα Ευρωπαϊκό Κώδικα του 2011, αλλά επειδή εκείνος ήταν εκτεταμένος και μάλλον συνηθισμένος, τώρα έγινε η αναθεώρησή του σε ένα κείμενο συνοπτικότερο και πολύ πιο σαφές. Έχει σχέση με τις ακαδημίες, διότι η πρωτοβουλία αυτής της προσπάθειας την είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών, η All European Academies, η γνωστή ΑΛΕΑ με τις συμμίσεις της, και έγινε από μια ομάδα εργασίας που συστήθηκε για αυτό το σκοπό, από 16 περίπου ακαδημαϊκούς και την προσέλευση κατά καιρούς εμπειρογνωμών από διάφορους κλάδους επιστημονικούς και από το δημόσιο τομέα και από τον ιδιωτικό. Έχω την τιμή να ανήκω και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός ο αναθεωρημένος κώδικας δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου όπως προκύπτει και προβλέπεται η αναθεώρησή του, διότι πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται στις εξελίξεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΑΛΕΑ όταν τον παρουσίαζε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα εργαλείο πλοήγησης στο καθημερινά μεταβαλλόμενο ερευνητικό περιβάλλον. Αυτό το κώδικα μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας και εκεί που περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις. Είναι βέβαια στα αγγλικά, αλλά επειδή έγινε και ευρωπαϊκό κείμενο, ετοιμάζονται οι μεταφράσεις στις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν γίνει συνεννοήσεις και με άλλες χώρες να μεταφραστούν στις γλώσσες τους και μνημονεύονται κάπου ως προηγούμενες σε αυτό την πορεία η Τουρκία και η Ιαπωνία. Ας δούμε τώρα σε... γιατί δεν είναι και τόσο έτσι. Κανείς αυτά. Λοιπόν, όπως όλα τα νομικά κείμενα, ξεκινάει με ένα προήμιο, το οποίο εξέτει τι είναι αυτός το σύστημα κανόνων. Ξεκινάει με τον ορισμό της έρευνας, τον διαβάζετε να μην τα ξαναλέω, είναι κλασικός ο ορισμός. Ενδιαφέρον έχουν τα άλλα δύο σημεία από το προήμιο. Το ένα που αναφέρεται στα πεδία της γνώσης είναι αυτό που ξεκαθάρισα προηγουμένως, ότι εφαρμόζεται επί όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων. Και πρέπει να σας κάτι τελείω
πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να γίνει ειδική επεξεργασία και προσαρμογή του κώδικα αυτού στις θεωρητικές επιστήμες, στις επιστήμες που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, να γίνει μία διεύρυνση του αντικειμένου. Στο σκοπό, αναφέρεται βέβαια το αυτονόητο, ότι το νόημα είναι να κατοχυρώνεται η ελευθερία και η ανεξαρτησία της έρευνας και οι εξειδικεύσεις που δίνονται είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή από ποιους παράγοντες μπορεί να κινδυνεύσει η ελευθερία και η ανεξαρτησία της επιστημονικής έρευνας. Επειδή ο κώδικας αυτός απευθύνεται στον ακαδημαϊκό χώρο καταρχήν, στη βιομηχανία, σε άλλους φορείς που έχουν ερευνητική δραστηριότητα, τονίζεται ειδικά ότι δεν πρέπει να κολλείεται ή να δεσμεύεται η έρευνα από κοινωνικούς, πολιτικούς ή πολιτιστικούς περιορισμούς και κυρίως είναι ευνόητο ότι επειδή η έρευνα συνήθως χρηματοδοτείται από κάποια πηγή, να μην υποτάσσεται στους εντολείς. Το άλλο σημείο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι ένας κανόνας που ισχύει αντόφιος όπως είναι, διότι αποτελεί ένα νόμο πλαίσιο, όπως θα λέγαμε, δηλαδή είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να προχωρήσουν οι φορείς που ασκούν έρευνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους. Και αυτό έχει, ας πούμε, μία αξία και είναι και μία υπόδειξη και για εμάς την Ακαδημία για την προσαρμογή των εσωτερικών κανονισμών των ερευνητικών κέντρων, τον εμπλουτισμό τους, μάλλον, με αυτές τις αρχές και τις πρακτικές, τις οποίες θα αναφερθώ αμέσως παραπέρα. Τα υπόλοιπα τα διαβάζετε μόνοι σας και έχουμε περάσει τώρα στις αρχές που αποτελούν την πρώτη ενότητα. Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τον ερευνητή, πώς να αντιμετωπίζει πρακτικές, ηθικές και διανοητικές προκλήσεις και διλήμματα που συναντάει. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Απαριθμούνται, όπως βλέπετε, ως πρώτη η αξιοπιστία. Παρεμβάλλω και το κάνω για λόγους καλής κατανόησης στον αγγλικό όρο. Αξιοπιστία για την ποιότητα της έρευνας, η οποία πώς μετριέται αυτή η ποιότητα? Από τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, την ανάλυση και την χρήση που γίνεται από τον ερευνητή των πηγών, είτε ερευνητικών πηγών, συνάγω εγώ, είτε και χρηματοδοτικών, γιατί ο όρος που χρησιμοποιείται είναι resources. Και η εντυμότητα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, κατά το review που λέμε, κατά την επιθεώρηση της έρευνας και κατά την δημοσιοποίησή της με όλα τα μέσα δημοσιότητος. Και οι τρεις αυτές διαδικασίες, τα τρία αυτά στάδια, πρέπει να καλύπτονται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και χωρίς προκαταλήψεις. Άλλες δύο αρχές είναι ο σεβασμός προς τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα διαβάζετε να μην επαναλαμβάνω, και η υπευθυνότητα. Για αυτόν τον σεβασμό θα γίνω και λίγο πιο σαφής όταν προχωρήσουμε παρακάτω και περάσουμε στη δεύτερη ενότητα, που είναι και ο κύριος όμως κώδικα και περιέχει τις υποδεικνυόμενες καλές πρακτικές, good research practices. Ο κώδικας είναι πολύ αναλυτικός, εγώ δεν πρόκειται να είμαι αναλυτική, τηλεγραφικά έχω αναφέρει αυτές τις αρχές, αλλά αξίζει απλώς να επισημάνω ένα-δυο σημεία. Η πρώτη καλή πρακτική είναι να δημιουργείται στην έρευνα καλό ερευνητικό περιβάλλον. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αναφέρονται,
αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο κώδικας υποδεικνύει στους οργανισμούς, στα κέντρα, αλλά και σε άτομα που διευθύνουν μία έρευνα, πρώτα απ' όλα να δίδει στους ερευνητές σαφείς οδηγίες και σαφείς διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας. Να δημιουργεί κατάλληλες υποδομές για όλα, αλλά ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που θα ακούσουμε μετά την κυρία Τουρτάτου, και κάτι που είναι ενδιαφέρον, να δίνονται ανταμοιβές στους ερευνητές της ομάδας κλπ. Εάν τηρούν για την καλή τήρηση των καλών πρακτικών. Στο σημείο εκπαίδευση και εποπτεία, υπάρχει μια πλήρης περιγραφή, αλλά εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι η μεγάλη έμφαση που δίνεται στην παροχή εκπαίδευσης για τους ηθικούς κανόνες στους ερευνητές που ξεκινούν και στις ομάδες και στα κέντρα και τα λοιπά, που ξεκινούν να κάνουν μία έρευνα. Δηλαδή η εκπαίδευση στη δίληση ειδικών κανόνων είναι ένα στοιχείο εκπαιδευτικό που πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε αυτό ως στοιχείο δραστηριότητας και από τις ακαδημίες και από τα πανεπιστήμια, αλλά και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα που κάνουν επιστημονική έρευνα. Και στο θέμα του σεβασμού, εδώ να ξεχωρίσω ότι γίνεται μία-μία, όπως βλέπετε, για για το σεβασμό των αντικειμένων της έρευνας. Και ποια είναι αυτά τα αντικείμενα? Κάπου ο νόμος τα εξειδικεύει και λέει αυτός ο σεβασμός οφείλεται στα αντικείμενα subject έρευνας, είτε αυτά είναι human, είτε είναι ανθρώπινα, είτε είναι από το ζωικό κόσμο, είτε είναι πολιτιστικά, βιολογικά, περιβαλλοντικά και φυσικά. Στην προστασία των data που βλέπετε εδώ, έχει ενδιαφέρον μια υπόδειξη που γίνεται σε όλες τις συμβάσεις και τυχόν συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ μιας ερευνητικής ομάδας ενός ερευνητικού οργανισμού ή και με μεμονωμένο ερευνητή με κάποιον άλλον αντισυμβαλόμενο που θα εφαρμόσει το προϊόν αυτής της έρευνας, να λαμβάνονται ειδική προνοία ώστε να εξασφαλίζεται η συνετή χρήση των δεδομένων και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος είναι αρχές για την δημοσίευση και την διάδοση των. Και επίσης είναι δίνονται εντολές και οδηγίες και για το τελευταίο στάδιο που είναι review και publications προς τους εκδότες. Τώρα, να περάσω στην τρίτη ενότητα. Εδώ είναι βέβαια το κουμπί, ας πω, λαϊκά, της ιστορίας. Ποιες είναι οι παραβιάσεις των κανόνων ηθικής που ξεχωρίζουν μεταξύ των πάμπολων? Εδώ γίνεται μια κατηγοριοποίηση μεταξύ βασικών παραβιάσεων, διότι αυτές παραμορφώνουν τελείως αυτό καθεαυτό το προϊόν της επιστημονικής έρευνας. Και είναι τρεις αυτές: η fabrication, δηλαδή η κατασκευή και παρουσίαση ψευδών χωρισμάτων έρευνας ως αληθών. Για τους νομικούς αυτό θυμίζει την κατάρτιση πλαστού. Είναι η νόθευση του υπάρχοντος ερευνητικού υλικού, των οργάνων ή των διαδικασιών παραγωγής του μέσω αλλοιώσεων, παραλήψεων ή απόκρυψης δεδομένων χωρίς δικαιολόγηση, falsification, και το πολύ γνωστό
η οικειοποίηση της ξένης έρευνας και ξένων ιδιών, παιδών, χωρίς να μνημονεύεται η πρώτη πηγή κατά παραβίαση πρώτα ξένων πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι και ένα ηθικό θέμα όταν το πνευματικό προϊόν, το προϊόν μιας έρευνας, το οικειοποιείται κάποιος άλλος χωρίς να δίνει και τις σχετικές ενδείξεις. Χοντρικά το λέμε λογοκλοπή εμείς στις θεωρητικές επιστήμες, αλλά μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρότερο και βαρύτερο εάν πρόκειται για προϊόντα επιστημονικής έρευνας που θα μεταφερθούν ενδεχομένως στην πράξη. Από εκεί πέρα είναι μια ολόκληρη σειρά καλών πρακτικών, τις οποίες δεν μπορώ να τις αναφέρω, ενδεικτικά αναφέρω μερικές από εδώ, όπου βλέπετε και πολύ γνωστά φαινόμενα που μας έχουν κατά καιρούς απασχολήσει, και όσοι μάλιστα έχουμε διδάξει στο Πανεπιστήμιο και έχουμε συμμετάσχει και στη δημιουργία νέων επιστημών. Είναι, ας πούμε, η επαναδημοσίευση ιδίου προϊόντος έρευνας χωρίς αναφορά της πρωτότυπης δημοσίευσης, δηλαδή ξαναπροσφέρεται ως πρωτότυπη δημοσίευση. Είναι η παραχωρή προς χορηγούς που είπα πριν, που βλύττουν την αντικειμενικότητα. Τα βλέπετε και τα διαβάζετε, τα οποία θα πρέπει να σας είναι πολύ γνωστά και οικεία, όπως η ανώφωγη διόγκωση της βιβλιογραφίας, ο υπερβολικός τονισμός της σημασίας των ιδίων ευρημάτων, η παραγωγή εμποδίων στον άλλον συνερευνητή που κάνει ανάλογη έρευνα, η αγνόηση ή συγκάλυψη σε εκείνον κυρίως που κάνει εποπτεύει την έρευνα παραβιάσεων που κάνουν άλλοι, και αυτό η δημιουργία και η υποστήριξη εντύπων που υπονομεύουν τον έλεγχο της ποιότητας της έρευνας, είναι τα λεγόμενα predatory journals. Όλες αυτές οι κυρώσεις, οι παραβιάσεις μπορούν να συνεπάγονται κυρώσεις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και ηθικές κυρώσεις μέσα στο πλαίσιο μιας επιστημονικής έρευνας. Πρέπει όμως να καταβάλλετε, και εκεί καταλήγει ο κώδικας, ότι πρέπει να καταβάλλετε προσπάθεια να προλαμβάνονται, να μην γίνονται αυτές οι παραβιάσεις, να αποθαρρύνονται όσοι στρέφονται προς τα εκεί ή και αν έχουν ξεκινήσει να ανακόπτονται μέσω της εκπαίδευσης, του training, δηλαδή της εκπαίδευσης των ιδίων των ερευνητών για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν, μέσω της supervision, της εποπτείας και του mentoring, της καθοδήγησης. Τέλος, για να είμαι εντάξει στο χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο κομμάτι στο οποίο δεν θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση, όχι έμφαση έχει από άποψη ουσίας, αλλά ανάπτυξης, είναι το τελευταίο στάδιο. Καλά, οι παραβιάσεις έγιναν, αλλά πώς θα διερευνηθεί, δηλαδή η διαδικασία ή η δικονομία, όπως λέμε η νομική, πώς θα γίνει η διαχείριση της έρευνας για τις παραβιάσεις αυτές και η διαπίστωση του ότι όντως έλαβαν χώρα. Εδώ κάνει ο νόμος μια επιφύλαξη, η οποία σηκώνει πολύ νερό και συζήτηση, για εθνικές ή θεσμικές διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες, δηλαδή που προέρχονται από εθνικούς ή θεσμικούς λόγους, και προφανώς στο πίσω μέρος αυτής της αναφοράς είναι ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας και πολυθρησκευτικός πλέον χαρακτήρας της έρευνας, οπότε μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και γίνεται εκεί βέβαια μεγάλο αντίθετο το μεγάλο πρόβλημα, ποιο είναι το όριο το οποίο δεν μπορεί να παραβιαστεί εν ονόματι οποιοδήποτε πολιτιστικού ή θρησκευτικού όρου. Και αυτές δύο είναι οι βασικές αρετές που πρέπει να έχουν αυτοί που κάνουν την έρευνα και τη διαπίστωση. Η γνωστή εντυμότητα που έχει προηγηθεί και φαίνεται παντού, η
interpreter και fairness, η δασολική δικαιοσύνη. Αυτά είναι το περιεχόμενο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας, όπου είναι όλο το κείμενο στην αγγλική, και από κάτω στο παράθυρο δίδεται πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά με links, και επίσης ο κατάλογος των υποστηρικτών, των stakeholders του προγράμματος αυτού, του κώδικα αυτού, και των μελών της Επιτροπής που τον συνέταξε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Μπενάκη. Ήταν πάρα πολύ καταπληκτική η παρουσίαση του κώδικα του ηθικής και μετρολογίας, την ελληνική δραστηριότητα, που αφορά, όπως είπατε, όλους τους συνεργάτες μας. Νομίζω ότι και αν δεν συγκρατήσαμε όλα τα βασικότερα τα έχουν υπόψη μας και μας παραδείγματι να προβούμε το ίδιο το κείμενο ηλεκτρονικά. Εγώ δίνω έτσι με μισή ώρα, πέρα ένα μόνο σχόλιο, σαν σύντομο σχολιασμό. Κύριε Μπενάκη, πράγματι είπε οι μαγιές παραβιάσεις και οι δευτερεύουσες της ομάδας. Αυτές οι δευτερεύουσες που είχαμε στην συγκεκριμένη είναι οι πολύ συνηθέστερες και την αφορά αφανείς, οι οποίες από τον κατάλογο αυτό που παρέθεσε η κυρία Μπενάκη και έχει υπόλοιπε, υποβλέπουμε να είναι δύο ειδών ή δύο κατευθύνσεων. Ή είναι υποβάθμιση, υποτίμηση του άλλου ερευνητή, τον ξεχνάμε να τον παραπέψουμε ή υποβαθμίζουμε αυτό που έχει πει για να αναδείξουμε την γνώση. Ή είναι, τα δύο μπορεί να σε νοιάζει βέβαια, ή είναι η υπερτίμηση της δικής μας ερευνητικής προσπάθειας. Διωγγώνουμε στην ιδέα του. Διωγγώνουμε στην προβολή δηλαδή. Και αυτό σε τελευταία ανάλυση δεν φέρνει ούτε κάτι μόνο σου τίποτα. Είναι θέμα ίδιους και ενθυμότητας κάθε ερευνητή. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά και το